Μια φιλία η οποία φαίνεται ότι κράτησε στο χρόνο και θα κρατήσει κι άλλο. Με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που δεν δίστασε να πάρει το αεροπλάνο, να έρθει κοντά μας αρκετές φορές. Πού το πας αυτό? Μόνο και μόνο για να σας πει τι μέλη γενέστε με το ζώδιο σας, με το ζωδιακό σας κύκλο. Χρήστος Άργος, κοντά μας χειροκρότημα και στον ίδιο. Μια στιγμή ημέρα απολογισμού. Γεια σου Χρήστο μας, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι από εμάς. Καλό μεσημέρι. Σας βλέπω πολύ όμορφους, πολύ ανανεωμένους. Περάσετε και πολύ όμορφα. Έχουμε όμως ευχαριστώ ανάγκη, πολύ και πάλι. Χρήστο, και τη δική σου την βοήθεια, τη δική σου τη συμβολή, γιατί ξέρεις, τώρα καλοκαίρι έρχεται, έχουμε κι εμείς κάποιες ανησυχίες στα ζώδια μας, να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, κάτι καρμικό αν υπάρχει, κάπως να συμβάλλεις κι εσύ πολύ πολύ ουσιαστικά όπως το κάνεις κάθε φορά. Έχουμε ένα καλοκαιράκι γενικότερα που φαίνει αλλαγές και μέχρι το Σεπτέμβριο αρκετά ζώδια θα περάσουν καλά, οπότε θα έχουμε καλές εμπειρίες και θα μπορέσει και ο κόσμος λίγο να χαλαρώσει. Τέλεια. Τέλεια, Χρήστο. Πάμε σιγά σιγά, δυστυχώς σήμερα λόγω της κατάστασης δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το γνωρίζεις, αλλά πάμε να στοιχειοθετήσουμε λίγο το επόμενο 15ήμερο, γιατί καλοκαιράκι έρχεται, διακοπές. Να δούμε τι θα συμβεί. Αγάπες, επιτυχίες, επαγγελματικά λεφτά, σχέδια, όλα να μπουν στο κάδρο για να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε και τι όχι. Θα τα προλάβουμε όλα και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, με σημαντικές ερωτικές κατακτήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του κρυού θα έχει περισσότερες δυνατότητες για να μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση. Ενώ οι κρυοί του δευτέρου δεκαήμερου θα έχουν περισσότερες ερωτικές κατακτήσεις και ίσως να μπορέσουν να μπουν σε μια δημιουργική πορεία, η οποία θα τους βοηθήσει να αναγνωριστούν στα επαγγελματικά τους. Οι πλέον τυχεροί θα είναι οι κρυοί του τρίτου δεκαήμερου, οι οποίοι θα έχουν και τις περισσότερες δυνατότητες για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια σχέση, ευνοείστε για μια επανασύνδεση. Και γενικότερα αρχίσετε και νιώθετε επιτέλους πολύ πιο ανανεωμένοι και κερδισμένοι σε πολλαπλά επίπεδα και θα δείτε ότι αυτό το καλοκαιράκι θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ιδιαίτερα βέβαια το διάστημα μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου θα σας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Και τα ταυράκια θα έχουμε σημαντικές επαγγελματικές επιτυχίες. Παρόλο που είναι καλοκαίρι, οι ταύροι δουλεύουν. Είναι εργατικά ζώδια. Τι να κάνεις, σταθερά επίσης. Το πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου θα έχει τις περισσότερες ευκαιρίες ίσως στο να μπορέσει να χτίσει κάτι καινούριο και να μπορέσει να προχωρήσει επιτέλους στα θέματα τα επαγγελματικά του, ίσως να υπάρξει μια ξαφνική εργασιακή αναγνώριση. Ενώ το δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου, αυτοί που γεννηθήκαν δηλαδή 1 με 10 περίπου Μαΐου, θα έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες κυρίως για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν οικονομικά θέματα και σίγουρα φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα τους βοηθήσει στο να μπορέσουν να επιτύχουν πιθανόν μια πολύ σημαντική επαγγελματική συμφωνία ή πιθανόν να γυρίσουν σε μια δουλειά που περιμένανε καιρό. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Ταύρου καταφέρνει επιτέλους να κλείσει πολύ δύσκολα κεφάλαια που είχαν να κάνουν με την εργασιακή του κατάσταση, να μπορέσουν να προχωρήσουν σε θέματα καριέρας και τελικά να επιτύχουν κάποιον μακροπρόθεσμο στόχο τους. Για τους διδύμους, η περίοδος γενικότερα, όχι μόνο και το επόμενο 15ήμερο, μέχρι και το Σεπτέμβρη, είναι μια περίοδος δυνατοτήτων εξέλιξης μέσα από πάρα πολύ κούραση. Έχουμε πρώτα τους μαγιάτικους διδύμους, μέχρι 31 Μαΐου όσοι έχουν γεννηθεί, όπου θα δουλέψουν σκληρά για να μπορέσουν να επιτύχουν κάποιους από τους στόχους τους. Φαίνεται θα τα καταφέρετε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πιεστείτε ή δεν θα βρεθείτε ανάμεσα σε καταστάσεις όπου πρέπει να πείτε όχι και πρέπει να σπάσετε ίσως κάποια αυγά για να μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω. Όμως τα καταφέρνετε. Το δεύτερο δεκαήμερο του διδύμου θα είναι πιο χαλαρό, θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να περάσει καλά με φίλους, με γνωστούς, ταξιδάκια, ενώ ταυτόχρονα μια επιτυχημένη περίοδος για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε κάποια συνεργασία. Το τρίτο δεκαήμερο του διδύμου καταφέρνει να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την επαγγελματική του κατεύθυνση και φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταφέρετε επιτέλους να λυτρωθείτε από κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα πιεστικό ή πιθανόν ένα εμπόδιο το οποίο σας έμπαινε μπροστά στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Είμαστε πάμε καρκινάκια. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Για πάμε να δούμε. Γιατί κάτι μου είπες ότι οι καρκίνοι θα πετύχουν τους στόχους τους κτλ. Ναι, διάβασα. Εγώ έριξα σκονάκι. Αυτό ήθελα να πω. Ο Χρήστος βοηθάει. Εγώ κάνω μια ανάγνωση εκεί στο γραφείο. Ξέρεις, όταν έρχονται τα ζώδια Χρήστο, όλοι να ρωτιόμαστε. Διαβάζουμε τιτλάκια, αλλά εξήγηση δεν έχουμε.
Έχουμε λοιπόν πραγματοποίηση στόχων για τους καρκίνους και πραγματικά μπορούν να περιμένουν πολλά πράγματα ευχάριστα γενικά μέχρι και το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, τους καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου θα πρέπει να περιμένουν επιτέλους κάποιες σημαντικές προτάσεις για τα επαγγελματικά τους, όπου θα τους βοηθήσουν να κλείσουν επιτέλους κάποια δύσκολα θέματα, ενώ ταυτόχρονα ίσως από την οικογένεια να πάρουν μια πολύ χαρμόσυνη είδηση. Το δεύτερο δεκαήμερο, που είναι και ο Λευτέρης, θα έχει και τις περισσότερες ευκαιρίες σε θέματα που αφορούν επαγγελματική εικόνα, επιστροφή κάποιων χρημάτων που μπορεί να είχαν δώσει μια καλύτερη συμφωνία οικονομική. Σε πολύ ωραία 15η μέρα πάει πολύ, Χριστιανά. Κάτσε και σε κάνει λίγη υπομονή. Και γενικότερα δείχνει ότι το επόμενο διάστημα για το δεύτερο δεκαήμερο του καρκίνου είναι ένα διάστημα που τακτοποιείται θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Οπότε σαν να κλείνεται επιτέλους κάποια πολύ δύσκολα κεφάλαια. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο του καρκίνου είναι αυτό το οποίο θα έχει κάποιες μοιραίες σχέσεις, ίσως και αυτοκαταστροφικές, αλλά σίγουρα είναι ένα καλοκαίρι πάθους, ένα καλοκαίρι πολύ έντονων καινούριων σχέσεων, όπου σε ένα βαθμό ίσως να μην σας βοηθάει πάρα πολύ να χαλαρώσετε, αλλά σίγουρα δεν θα βαρεθείτε. Πάμε να δούμε τα λιονταράκια, οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού. Έτσι κι αλλιώς έχουν τα γενέθλιά τους μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ειδικά φέτος έχουν και τρομερή ευκαιρία για να μπορέσουν να πετύχουν πολλούς από τους σκοπούς τους. Το πρώτο δεκαήμερο του λιονταριού επιτέλους νιώθει ότι μπορεί να περιμένει επιτέλους την λύση ενός σημαντικού επαγγελματικού προβλήματος. Άρα και νιώθουμε επιτέλους πολύ πιο ήσυχοι για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα θέσιο ξεκίνημα σε θέματα δουλειάς. Το δεύτερο δεκαήμερο του Λέοντα ευνοείται πάρα πολύ για να μπορέσει να προχωρήσει σε σχέσεις, αλλά και ευνοείστε επίσης και για επανασυνδέσεις, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν κάποιες σημαντικές οικονομικές συμφωνίες που θα σας ανεβάσουν πάρα πολύ ψυχολογικά. Το τρίτο δεκαήμερο είναι το πιο μοιραίο δεκαήμερο για θέματα ερωτικού πάθους. Έτσι λοιπόν, έντονες επανασυνδέσεις, γνωριμίες, μπερδέματα. Σε ένα βαθμό, το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα θα νιώθει ότι βρίσκεται μπροστά στο επίκεντρο σημαντικότητα των ερωτικών εξελίξεων, που θα σας αλλάξει γενικότερα τη ζωή και σίγουρα θα έχετε ένα αξέχαστο καλοκαίρι στον έρωτα. Παρθένοι τώρα, οι οποίοι παρθένοι έχουν πολλά κοινά με τους καρκίνους προηγουμένως. Α, ναι. Έχουν εκπλήρωση στόχων σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το επαγγελματικό, έτσι. Μακάρι, μακάρι. Για πες. Σωστά. Έχουμε λοιπόν τους παρθένους που θα έχουν τρομακτική, έτσι, πολύ σημαντική επαγγελματική ανανέωση. Είναι η λέξη, γιατί ψυχώνεις περισσότερο. Είναι θετικό, έχει θετική χρειά. Καταφέρουν να αλλάξουν πολλά πράγματα οι παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή υπάρχει πολλή δουλειά, πολλές υποχρεώσεις και πολλά τρεξίματα με τις σχέσεις σας, φροντίστε μην αποστασιοποιηθείτε. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά σας θα πάει πάρα πολύ καλά και θα νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι. Το δεύτερο δεκαήμερο της Παρθένου είναι αυτό το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσει να αναγνωρίσετε επαγγελματικά τους σχέδια, ενώ ταυτόχρονα κοινωνικοποιείτε. Και βέβαια, έχουμε το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου, το οποίο φαίνεται ότι κάποιο αποθυμένο του γίνεται πραγματικότητα. Γενικότερα τα τρίτα δεκαήμερα των ζωδίων είναι λίγο του σκανδάλου αυτό το καλοκαιράκι. Οπότε έχει κάτι ιδιαίτερο σαν γεύση. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιο αποθυμένο σας γίνεται πραγματικότητα, ενώ την ίδια στιγμή οικονομικά ίσως να πάρετε μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη είδηση, η οποία θα σας αλλάξει λίγο τη ζωή και θα νιώσετε κι εσείς πολύ πιο άνετα. Τέλεια. Πάμε ζυγάκια. Μάλιστα, είμαστε πανέτοιμοι. Ναι. Ισορροπία λοιπόν και κατακτήσεις για τους ζυγούς. Σίγουρα το πρώτο δεκαήμερο του ζυγού νιώθει ότι έχει επιτέλους τον έλεγχο, ιδιαίτερα μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, για να μπορέσει να προχωρήσει σε κάποιες σημαντικές επενδύσεις. Οπότε κινηθείτε οικονομικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επενδυτικά σας σχέδια. Φαίνεται ότι είναι μια υπέροχη περίοδος αυτή για να ανανεωθείτε. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού κλείνει επιτέλους δύσκολα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με προηγούμενες σχέσεις που σας είχαν πληγώσει και είσαστε έτοιμοι για κάτι καινούριο, ενώ ταυτόχρονα κάποια συμβόλαια, υπογραφές αρχίζουν να κινούνται και να πάρετε μια μεγάλη ανάσα. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του ζυγού φαίνεται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη δυναμική για θέματα επενδύσεων και οικονομικών συμφωνιών, ενώ και κάποια σημαντική αγοραπολισία θα μπορούσε να σας αλλάξει επιτέλους τη ζωή. Κέρδη στον έρωτα για τους Σκορπιούς, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό ούτως ή άλλως δικό τους, έτσι, των Σκορπιών. Νομίζω ότι κάπως το έχουν, Χρήστο. Κάπως ορίζει ναι, ο έρωτας. Το ξέχασαν βέβαια 3 χρόνια. Τώρα το ξαναθυμούνται. Τώρα ήρθε η στιγμή, η κατάλληλη να βρεθούν, να συναντηθούν με τον έρωτα οι Σκορπιοί. Ακριβώς. Το πρώτο δεκαήμερο του Σκορπιού είναι αυτό το οποίο θα έχει ίσως και τη μεγαλύτερη εξομάλυνση των σχέσεών του και θα νιώθει επιτέλους πολύ πιο ήρεμο με την οικογένειά του, με τους αγαπημένους του ανθρώπους, με τους φίλους του. Είναι ένα καλοκαιράκι ήρεμο, γλυκό, τρυφερό και θα μπορέσετε να περάσετε πάρα πολύ γλυκά και όμορφα και θα ησυχάσετε. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του Σκορπιού είναι αυτό το οποίο έχει τις περισσότερες, ας το πούμε, ευκαιρίες για μια καινούργια σχέση ή γνωριμία, η οποία θα σας αναστατώσει θετικά και θα σας κάνει να περάσετε υπέροχα. Φαίνεται πραγματικά ότι επιτέλους αλλάζει κάτι πολύ σημαντικό στα ερωτικά σας ζητήματα, ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Σκορπιού ίσως να εμπλακεί σε μια σχέση η οποία θα έχει και κάποια μπερδεψίματα.
μπερδέματα, συγγνώμη. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ίσως εντάσεις ή δυσκολίες. Είσαστε μέσα στα σκάνδαλο θηρικά, ας το πούμε, νέα και καταστάσεις και εσείς πρέπει να προσέξετε. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν θα βαρεθείτε. Μία σημαντική επαγγελματική επιτυχία έρχεται παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα από τέλος Αυγούστου και έπειτα. Εγώ κεράκια. Το ξωτάκια. Α, πώς μου ξέφυγε. Πώς μου ξέφυγε εμένα, πες μου, πώς θα έκανα εγώ 11 τα ζώδια από 12 που είναι. Συγγνώμη, το ξωτάκια, συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν σημαντικές ευκαιρίες για αυτό το οποίο θέλουν πάρα πολύ τοξότες, γιατί συνήθως αυτό τους αρέσει, ταξίδια και επιτυχίες σε σπουδές. Το πρώτο δεκαήμερο θα μπορέσει να περάσει πάρα πολύ καλά με φίλους. Δεν φαίνεται κάτι το συγκλονιστικό με την έννοια ένα πολύ μακρινό ταξίδι, αλλά ακόμη και δίπλα να πάμε με την κατάλληλη παρέα και με τους κατάλληλους ανθρώπους, μπορούμε να περάσουμε τέλεια. Έτσι λοιπόν, οι τοξότες του πρώτου δεκαήμερου περνάνε όμορφα, απλά υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες με την οικογένεια και με τη δουλειά, οπότε θα πρέπει να φροντίσετε να ξεκουράζετε και λίγο. Το δεύτερο δεκαήμερο θα περάσει εντυπωσιακές στιγμές από το καλοκαίρι. Είναι μια υπέροχη περίοδος για να μπορέσετε να κάνετε καινούργια πράγματα και ίσως ένα ταξίδι να αποβεί μοιραίο για να μπορέσετε να κάνετε ίσως κάτι καινούργιο στα επαγγελματικά σας. Οπότε να έχετε ανοιχτά τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας, γιατί μπορεί να ακούσετε κάτι σημαντικό σε ταξίδι. Το τρίτο δεκαήμερο του τοξότη καταφέρνει σίγουρα να ξεπεράσει πολλά από τα οικονομικά του προβλήματα και θα έχει επιτέλους κάποιες πολύ σοβαρές προτάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω στην επαγγελματική του ζωή. Τώρα πάμε εγώ, κεράκια. Είδες, δεν μίλησα, αλλά κάτσε, κρατήσου, δεν ξέρεις ποτέ. Έχουμε λοιπόν σημαντικές ευκαιρίες στον έρωτα. Ένα ζώδιο το οποίο είχε ξεχάσει τα ερωτικά στοιχεία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι για τους εγώκερους που ευνοούνται στην αισθηματική του ζωή και πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Έχουμε τους εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου που θα έχουν κάποιες ερωτικές νοημίες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο θα το διασκεδάσουν και θα περάσουν και λίγο καλύτερα. Ενώ ταυτόχρονα το δεύτερο δεκαήμερο του εγώκερου ευνοείται και για θέματα επέκταση τη οικογένεια, ίσως από τον έρωτα να προχωρήσουμε σε ένα παιδάκι ή να γνωρίσουμε κάποιο καινούργιο σύντροφο και να περάσουμε πάρα πολύ καλά και να προχωρήσουμε αργότερα και σε ένα γάμο. Το δεύτερο δεκαήμερο του εγώκερου θεωρείται από τα πιο τυχερά δεκαήμερα αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα σε θέματα αισθηματικών σχέσεων και οικογενειακής θαλπορής. Τέλος, έχουμε το τρίτο δεκαήμερο του εγώκερου, το οποίο θα έχει τρομακτικά πολύ σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Κάντε και κάποιες κινήσεις για θέματα επενδύσεων, ίσως κάποια τυχερά παιχνίδια επίσης να σας βγουν πάρα πολύ καλά, και ενώ θα έχετε μια σημαντική οικονομική και επαγγελματική αναγνώριση. Η ώρα μας λοιπόν. Υδροχόη. Να δω τι θα συμβεί για τα υδροχοάκια, τα ταλέπορα. Ταλέπορα είναι, Χρήστο, άσε. Ταλέπορα, τα οποία όμως επιτέλους παίρνουν λίγο τα πάνω τους, ευτυχώς. Έτσι λοιπόν οι υδροχόοι βάζουν νέες βάσεις στη ζωή τους. Το πρώτο δεκαήμερο επιτέλους μπορεί να περιμένει ότι θεμελιώνει μια καινούργια πορεία στην εργασία του και έτσι κάποια πράγματα αρχίζουν να τακτοποιούνται και υπάρχουν επιτέλους κάποιες δυνατότητες για να μπορέσετε να επιτύχετε κάποιους από τους στόχους σας. Ο μήνας Αύγουστος είναι και πολύ καλός για να ξεκουραστείτε. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του υδροχόου επιτέλους καταφέρνει να πάρει μια πολύ μεγάλη χαρά. Πολλοί από τους στόχους του πραγματοποιούνται μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και θεωρείται ένα δεκαήμερο που είναι πάρα πολύ τυχερό και έχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και επιτυχία στη ζωή του. Μάλιστα. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του υδροχόου είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει. Στο τρίτο είναι. Θα μπορέσει να επιλύσει πάρα πολλά θέματα που αφορούν συνεργασίες του. Είναι πάρα πολύ τυχερό στο κομμάτι το ερωτικό και προβλέπεται να βιώσει μια πολύ έντονα παθιασμένη καλοκαιρινή περίοδο. Ενώ περιμένει από το Σεπτέμβριο και μετά τις επιτυχίες του Δευτέρου να έρθουν και σε αυτό. Οπότε γενικότερα το τρίτο δεκαήμερο θα πάει καλά. Το σταυρό μου κάνω, Χρήστο, αλλά δεν με βλέπεις. Λοιπόν, πάμε και στα ψαράκια μας. Πάμε και στα ψαράκια μας. Μην παραπώνεμε. Στο μυαλό μου είσαι. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τους ιχθύες που γενικότερα θα κάνουν σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Το πρώτο δεκαήμερο των ιχθύων έχει επιτέλους την δύναμη για το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε συμφωνίες και επαγγελματικές επαφές που περίμενε καιρό. Ίσως σε ένα βαθμό κάτι το οποίο όδιζε να μπορέσει να ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει μέσα σε αυτή την επαγγελματική επιτυχία και κούραση και ένταση. Δεν θα έδειξε κούραστε η επιτυχία, αλλά θα τα καταφέρετε. Το δεύτερο δεκαήμερο σε ένα ρυθμό περισσότερο ερωτικό, μέσα λοιπόν από νέες νοημίες περνάτε πολύ καλύτερα, ενώ εργασιακά θα πρέπει να περιμένετε μια σημαντική αναγνώριση. Τώρα το τρίτο δεκαήμερο των ιχθύων είναι αυτό το οποίο θα μπλέξει λίγο περισσότερο τη ζωή του. Φαίνεται ότι μέσα στην εργασία να δημιουργηθεί ένας έρωτας και εκεί λίγο να μπλέξει. Έχουμε τα πράγματα, όπως επίσης είναι πρωταγωνιστές αυτή την περίοδο σε παράλληλα πράγματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ταλαιπωρίες στην ερωτική σας ζωή. Πάντως το σίγουρο είναι το τρίτο δεκαήμερο των νυχθείων προχωράει σε επαγγελματικές και οικονομικές συμφωνίες και εκεί ακριβώς είναι που μπορεί να πάρει και μια μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, ιδιαίτερα από τα μέσα Αυγούστου και μετά.
Τέλεια. Υπέροχα. Εξαιρετικά, ρε Χριστό. Ωραία τα νέα. Ωραία τα νέα. Πολύ ωραία. Για όλα τα ζώδια. Και σε καλό δρόμο είμαστε όλοι, πιστεύω. Επειδή θα επικρατήσουν τα λόγια του Χρήστου, νομίζω θα έχουμε ένα καταπληκτικό δεκαπενθήμερο, διότι περισσότεροι τώρα ξεκινούν σιγά-σιγά να κάνουν τις διακοπές τους, να κάνουν τα προγράμματά τους, να προετοιμάζονται τους. Για τον έρωτα, να Βεβαίως. Προετοιμάζονται για το next level, για την επόμενη κίνησή τους, mm-hmm. επιχειρηματική, οικονομική, ό,τι και αν είναι αυτό. Χρήστο, πάντως, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας φέτος. Το απολαύσαμε, σε απολαύσαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα ουσιαστικός. Πολύ. Ουσιαστικό και για την υπέροχη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για όλες εκείνες τις φορές που απάντησες στα μηνύματά μας, ό,τι ζητήσαμε, ό,τι θελήσαμε. Σε κουράσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά την αγάπη μας την έχεις. Και όποτε επιθυμείς, εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Πέρα. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σου, Χριστάρα μας. Φιλιά και πολλά. Να είσαι καλά.